Τον Αντώνη Σρόιτερ και την Ιωάννα Μπούκη επισκέφτηκε χθες το μεσημέρι ο Πελαργός. Το ευτυχισμένο ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί και πλέει σε πελάγι ευτυχίας, αφού δεν θα μπορούσε να περιμένει καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο από αυτό. Η όμορφη Ιωάννα το μεσημέρι της Κυριακής χάρισε στον γνωστό δημοσιογράφο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ γέννησε με κεσαρική τομή σε γνωστό μαιευτήριο στο Μαρούσι και το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο αρκετές ημέρες πριν. Αν και ο γοητευτικός Άνκορμαν ήθελε να είναι παρόν στον τοκετό, δεν του επιτράπηκε αφού δεν συνηθίζεται στις περιπτώσεις της κεσαρικής. Παρ' όλα αυτά, δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της γλυκιάς Ιωάννας. Όπως μάθαμε, η μικρή γεννήθηκε μεγαλούτσικη, αφού ζύγιζε 3 κιλά και 180 γραμμάρια. Ενώ, αν και είναι νωρίς ακόμη, όσοι την είδαν λένε πως μοιάζει πολύ στον μπαμπά της, ωστόσο έχει πάρει το εκφραστικό βλέμμα της μαμάς της. Μάλιστα, πριν από λίγο μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας ο γυναικολόγος της Ιωάννας Μπούκη, Ευάγγελος Δεδούδης. Ήτανε χθες το πρωί, ήτανε λίγο αγχωμένοι, προχωρήσαμε γρήγορα και βγάλαμε όμως το παιδί και κατόπιν έπρεπε να βλέπατε το χαμόγελο και τον δυο, το οποίο ήτανε, τα έδειχνε όλα. Η μικρή Σρόιτερ, η οποία έμοιαζε πολύ στον μπαμπά της, ήτανε πάρα πολύ καλά. Και όλα έχουν πάει μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, τέλος. Θα μείνει κι άλλο η Ιωάννα στο μαιευτήριο? Νομίζω ότι θα φύγει η Χριστούγεννα την επόμενη μέρα. Κοντά στο ζευγάρι ήταν οι γονείς τους, αλλά και οι στενοί τους φίλοι, που γέμισαν με δώρα και λουλούδια το δωμάτιο. Στενός φίλος του Αντώνη Σρόιτερ μου αποκάλυψε πως ίσως ήταν η μοναδική φορά που είδε τον δημοσιογράφο να συγκινείται. Ενώ από χθες δεν έχει μάτια για άλλη παρά μόνο για την κόρη του.